Σελίδα 923, από το κεφάλαιο ΙΖ, και από το εδάφιο 26. Και κασόδος έγινε εν τες ημέρες του Νοέ, κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, 923 σελίδα, ΙΖ κεφάλαιο, 17 και 26 εδάφιο. Και καθώς έγινεν εν τες ημέρες του Νοέ, ότι θέλει είστε και εν τες ημέρες του Υιού του Ανθρώπου. Έτρωγον, έπινον, ενήμφευον, ενηφεύοντο. Μέχρι της ημέρας καθήν ο Νόε εισήλθεν στην Κιβωτό. Και ήλθεν ο κατακλυσμός και απόλεσεν άπαντας ομοίως. Και καθώς έγινεν εν τες ημέρες του Λότ, έτρωγον, έπινον, υγόραζον, επόλουν, εφύτευον οικοδόμων. Καθήν δε ημέραν εξήλθε ο Λότ από Σοδόμων, έβρεξεν πυρ και θείον και απόλεσεν άπαντας. Ο Σάφτος θέλει είστε καθήν ημέραν, ο Υιός του ανθρώπου θέλει φανερωθεί. Κατ' εκείνη την ημέραν, ως της ευρεθεί επί του δώματος και τα σκεύη αυτού εν τη οικία, ας μη κατεβεί δι' αναλάβει αυτά, εν το αγρόμι δε ας μη επιστρέψει στα οπίσω, ενθυμίστε τη γυναίκα του Λότ. Ως τη ζητήσει να σώσει τη ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν, και ως της απολέσει αυτήν, θέλει διαφυλάξει αυτήν. Σας λέγω εν τη νυχτή εκείνη, είστε δύο επί μιας κλίνης, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλουν συναλέθει ομού, η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται. Δύο θέλουν συνείστε εν το αγρό, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Δέντες λέγουσι προς αυτόν, πού Κύριε, ο δε είπε προς αυτούς, όπου είναι το σώμα, εκεί θέλουν συναχθεί η αετή. Έλεγε δε και παραβολήν προς αυτούς, περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνωση. Λέγον κριτή στήσει το εν την υπόλη, ως της των Θεών δεν εφοβήτω και άνθρωπον δεν ετρέπετο. Ή το δε χείρα της εν εκείνη την πόλη κήρυγετο προς αυτόν λέγουσα εκδίκησόν με από το αντιδίκου μου. Και μέχρι την ως δεν ήθελε. Μετά δε ταύτα είπε καθεαυτόν, αν και των Θεών δε φοβούμε και άνθρωπον δεν εντρέπουμε, τουλάχιστον επειδή με ενοχλεί η χείρα αυτή, ας εκδικήσω αυτήν και ας μην έρχεται πάντοτε να μίζει. Και είπε ο Κύριος, ακούσατε τι λέγει ο άδικος κριτής. Ο δε Θεός δε θέλει κάμει την εκδίκη των εκλεκτών αυτού των βοόντων προς αυτόν ημέραν και νύχτα, αν και μακροθυμεί δι' αυτούς. Σας λέγω ότι θέλει κάμει και συν αυτόν ταχαίως. Πλην ο Υιός του ανθρώπου όταν έλθει, άραγε θέλει ευρύ την πίστην επί της γης. Είπε δε και πρόστινας τους θαρούντας εις εαυτούς ότι είναι δίκαιοι και καταφρονούντας τους λοιπούς την πάυτην. Άνθρωποι δύο ανέβησαν εις το ιερόν για να προσευχηθώσουν. Ο εις Φαρισαίος και άλλος τελώνης. Ο Φαρισαίος σταθής προσήφιε το καθεαυτόν ταύτα. Ευχαριστώς η Θεέ ότι δεν είμαι καθώς οι λοιποί άρπαγες, άδικοι, μοιχοί ή και καθώς ούτως ο τελώνης, νηστεύω δις της εβδομάδος, αποδεκατίζω πάντα όσα έχω. Και ο τελώνης μακρόθεν ιστάμενος, δεν ήθελεν ουδέ τους οφθαλμούς να υψώσει στον ουρανό, αλλά έτυπτεν εις το στήθος αυτού λέγον «Ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό». Σας λέγω, κατέβει ούτως εις τον οίκον αυτού δε δικαιωμένος μάλλον παρά εκείνος, διότι πάσο υψών εαυτόν θέλει ταπεινωθεί, ταπεινών εαυτόν θέλει υψωθεί. Να διαβάσουμε και το 35 εδάφιο στη συνέχεια. 35 εδάφιο. Ότε δε επλησίαζεν εις την Ιεριχώ, τυφλός της εκάθητο παρά την οδόν ζητών, ακούσας δε όχλων διαφαίνοντα η ρώτα την ετούτο. Απήγγειλαν δε προς αυτόν ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος διαβαίνει και φώναξε λέγον Ιησού Ιε του Δαβίδε ελέησόν με και οι προπορευόμενοι επέπλητον αυτόν διανάσει. Αλλά αυτός πολλό μάλλον έκραζεν Ιε του Δαβίδε ελέησόν με. Σταθείς δε ο Ιησούς προσέταξε να φερθεί προς αυτόν και αφού επλησίασεν ή ρώτησεν αυτόν λέγον τι θέλει κάμω. Ο δε είπε Κύριε να αναβλέψω. Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν ανάβλεψον, η πίστη σου σε έσωσε. Και παρευθείς ανέβλεψε και η κουλούθη αυτών, δοξάζων των Θεών και πάσο λαός είναι σεν των Θεών. Αμήν. Ενώ ο Κύριος περιγράφει στους μαθητάς του τα περί της αρπαγής της Εκκλησίας και μάλιστα με μεγάλες λεπτομέρειες ότι όταν θα έρθει η μέρα εκείνη οι άνθρωποι θα είναι όπως τον καιρό του Νόε
τρώγοντες, πίνοντες, πέβοντες και νυμφευόμενοι, ή ακόμη θα είναι και όπως τον καιρό του Λότ, τρώγοντες, πίνοντες και αγοράζοντες και πολλούντες και φυτεύοντες και οικοδομούντες. Και αφού ελευθέρωσε ο Θεός τους δικούς του, εξεχήθη η οργή του Θεού επί το προσγής. Γιατί η οργή του Θεού ποτέ δεν πέφτει στο λαό του Θεού. Η παιδεία και η εκπαίδευση μαζί με την ουθεσία είναι χαρακτηριστικά του Θεού προς το λαό του. Είτε της Παλαιάς Διαθήκης, είτε πριν το Μωυσή, είτε της Καινής Διαθήκης. Η εργή του Θεού εκπληρούνται σε όλους τους άλλους εκτός από το λαό του Θεού. Όμως αυτό το οποίο ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μετεπιμονής προέτρεψε είναι, ενθυμίστε, μην ξεχνάτε τι γινόταν, η οποία βγήκε από τα Σόδωμα και τα Γόμορα, ανέβηκε στο όρος, έφτασε σχεδόν στην πόλη Σιγόρ, εκεί όπου ο Θεός είχε προσδιορίσει την ανάπαυση για το Λότ, τη γυναίκα του και τις κόρες του, αλλά απέκαμε. Η υπακοή της είχε όρια και μάλιστα χρονικά. Η εντολή του Κυρίου για το Λότ, τη γυναίκα του και τις κόρες του ήταν: φύγετε και μη στρέψετε εις τα οπίσω. Πολύ δρόμο μη στρέφοντας τα οπίσω, αλλά κάποια στιγμή η υπακοή της διεσπάστη. Μια μόνο, λίγο να κοιτάξω, να δω τι γίνεται. Και η Γραφή λέει ότι έμεινε στήλη άλατος. Και ο Κύριος μας, επειδή όλα είναι γραμμένα στο Λόγο του Θεού, είναι γραμμένα για τη διδασκαλία μας, για την εκπαίδευσή μας, για την επανόρθωσή μας και για τον καταρτισμό μας, με μεγάλη επιμονή φέρνει στους μαθητάς αυτή την προτροπή, η οποία είναι και το σημερινό μας κήρυγμα, το σημερινό μας μήνυμα. Μην αποκάμεις. Είσαι υποτεταγμένος και υπακούοντας το Λόγο του Θεού. Όχι συνέχισε το δρόμο σου έτσι πως νομίζεις, έτσι πως υπολογίζεις, έτσι πως φαντάζεσαι, γιατί δεν θα υπάρξει ο τελειωτικός θρίαμβος και για μας η αρπαγή της Εκκλησίας. Συνέχισε με υπομονή και επιμονή, με ταπείνωση στο Λόγο του Θεού, ότι αφού ο Κύριος το λέει, αυτός ξέρει, εμείς δεν ξέρουμε. Αυτός ξέρει, εμείς δεν ξέρουμε. Και ταπεινωνόμεθα, εμπιστευόμενοι μόνο το Λόγο του. Και τότε μόνο θα μας δώσει θρίαμβο ο Θεός. Λοιπόν, που άκουσαν ότι εκείνη την ημέρα δύο θα είναι σε μία κλίνη, ο ένας παραλαμβάνει, το άλλος αφήνεται. Εκείνοι που άκουσαν ότι δύο θα είναι στον αγρό, ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται, και δύο θα είναι στο μήλο να λέθουνε, η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται. Και όταν τον ρώτησαν πού Κύριε, τους απάντησε: εκεί που είναι το σώμα του Χριστού, η έκτα του Χριστού, εκεί θα πάνε και οι αετοί. Σε αυτούς λοιπόν που άκουσαν τα περί της αρπαγής της Εκκλησίας, σε εμάς που γνωρίζουμε τα περί της αρπαγής της Εκκλησίας, αρχίζει λέγοντας παραβολή περί του ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται και να μην αποκάμνωσει. Πάντοτε, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Και για να το καταλάβουμε καλά, μας φέρνει μια παραβολή, μια χείρα που δεν είχε βοήθεια από κανέναν.
και είχε έναν απάτο αντίδικο, ο οποίος τη βασάνιζε, την ταλαιπωρούσε, ώστε ήταν εντελώς απελπισμένη. Και πήρε την καλή απόφαση. Θα μπορούσε να πάρει πολλές αποφάσεις. Μια σκληρή, να βρω τρόπο να τον σκοτώσω, δεν τον αντέχω άλλο. Να σηκωθώ να φύγω από αυτή την πόλη. Άλλη. Να υποταχθώ και να του κάνω όλα τα χατήρια, να τον καλοπιάνω. Πού ξέρεις, αν τον καλοπιάσω, αν κάνω αυτά που μου λέει, αν, τι μου πει. Αυτή όμως πήρε την καλή απόφαση. Θα πάω σε αυτόν που έχει δικαιοσύνη. Σε αυτόν που πράττει δικαιοσύνη. Θα πάω σε αυτόν που έχει εξουσία να κρίνει σε αυτή την πόλη. Θα πάω στον κριτή ζώντων και νεκρών, που είναι ο Ιησούς Χριστός για μας. Και πήγε λοιπόν στον κριτή της πόλεως, αλλά έπεσε και στην περίπτωση. Άνθρωπος απόλυτα, τέλεια, πλήρως ασεβής. Τον Θεό δεν φοβότανε και τους ανθρώπους δεν τρεπότανε. Αυτός ήταν ο κριτής. Απάνθρωπος αντίδικος, ασεβέστατος κριτής. Και αυτοί μόνοι και αδύναμοι. Από πουθενά βοήθεια. Και πήρε καλή απόφαση. Θα επιμείνω. Αμήν. Θα επιμείνω στην έξι μου. Και ήρχε το κάθε μέρα σε αυτόν, λέγοντας, εκδίκησόν με από του αντιδίκου μου. Εκδίκησόν με από του αντιδίκου μου. Μα κάθε μέρα, όποτε μπορούσε πιο συχνά, βοήθησέ με. Έχεις εξουσία, ελέησέ με. Ελευθέρωσέ με, θεράπευσέ με από τον πόνο, από την αδικία, από το πρόβλημα, από την ταλαιπωρία μου. Βοήθησέ με. Και ο άδης, ο ασεβέστατος αυτός άνθρωπος, γιατί είναι η τέλεια μορφή της ασέβειας, το Θεό να μην φοβάται κάποιος και τους ανθρώπους να μην τρέπεται, είπε καθεαυτόν με επίγνωση του ποιος είναι. Αν και το Θεό φοβάμαι και άνθρωπο δεν ντρέπομαι, τουλάχιστον επειδή με ενοχλεί αυτή η χείρα, ας εκδικήσω την υπόθεσή της για να μην έρχεται και να με βασανίσει. Επιχείρημα πολύ σοβαρό και κάτι που πραγματικά συμβαίνει. Δεν σ' αντέχω άλλο, κάτσω να σου κάνω το χατήρι. Κάτσε να σου κάνω το χατήρι. Επιμονή, υπομονή στην εξήτηση. Χωρίς τέλος. Συνέχεια μέχρι τον τελικό θρίαμβο. Και λέει ο ακούσατε τι λέγει ο άδικος κριτής. Και προσέξτε, δεν λέει τι είπε. Λέει τι λέγει, γιατί έτσι λένε οι άδικοι κριτές. Ο Θεός όμως δεν θα κάνει εκδίκηση των εκλεκτών αυτού που βοούν προς Αυτόν ημέρα και νύχτα. Δεν θα απαντήσει σε αυτούς που βοούν ημέρα και νύχτα. Δεν θα ενεργήσει για αυτούς και σε αυτούς που βοούν τα και νύχτα. Και είναι και η εκλεκτή του. Θα απαντήσει. Θα κάνει εκδίκηση. Ταχαίως. Ταχαίως. Μακροθυμίδια αυτούς.
Ποιους? Τους αδίκους. Τον αντίδικο. Για τη σωτηρία τους. Για να περιμένω λίγο, λέει ο Θεός, και μας λέει και μας, κάντε μαζί και μένα λίγη υπομονή. Μήπως και σωθούνε, μήπως και μετανοήσουνε, μήπως και, και επιστρέψουνε. Αλλά βεβαιωμένο από το Λόγο του Θεού, θα κάνει εκδίκηση γρήγορα. Ταχαίως. Όχι αμέσως, ταχαίως. Πλην όμως, όταν θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου για να κάνει εκδίκηση ταχαίως, θα σε βρει να συνεχίζεις να βοάς και να προσεύχεσαι προς Αυτόν. Θα βρεις την πίστη σου δυνατή. Θα σε βρει στην υπακοή σου. Θα σε βρει στην εκκλησία. Θα σε βρει ζηλωτή και ζηλώτρια. Θα σε βρει στη θέση σου. Θα σε βρει ο σου. Θα σε βρει στο λόγο του. Θα σε βρει να περιμένεις με υπομονή. Ίσα τον Ιωάς, μία, δύο, τρεις, τελειώνει. Ίσα τον Χριστό, θα ταπεινώνεσαι, καθώς θα γίνεσαι υπήκοος μέχρι τέλους, μέχρι του οριστικού θριάμβου. Είναι απόφαση, αδερφοί, την οποία πρέπει να πάρουμε σήμερα και να ζητήσουμε από τον Θεό βοήθεια να την εκτελούμε. Να προσευχόμαστε και να μην αποκάμουμε. Να συνεχίζουμε το δρόμο που ο Θεός έχει προσδιορίσει με μας. Να κουβαλάμε το σταυρό μας. Να υπατασσόμεθα και να υπακούμε στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Αλλά όμως όλες οι προσευχές έχουν απάντηση, έστω και αν γίνονται με ζήλο, έστω και αν ζήλο γίνονται με υπομονή, έστω και αν γίνονται με επιμονή. Γιατί αρχίζει, είπε δε και σε μερικούς που είχαν το θάρρος στον εαυτό τους ότι είναι δίκαιοι, έλεγαν ξέρω εγώ, αυτοί δεν ξέρουνε. Και πού στήριζαν τη δικαιοσύνη τους? Πακοή τους. Φοβερό, ε. Φαρισαίος. Ο Άγιος άνθρωπος του Θεού εκείνη την εποχή. Υπάκουος κατά πάντα. Δις της εβδομάδος νηστεύω. Αποδεκατίζω πάντα όσα έχω. Δεν σταμάτησα ποτέ, συνεχίζω. Κάθε εβδομάδα νηστεύω δύο φορές. Δύο μέρες. Και σωστή νηστεία. Όχι αλλαξοφαγιά. Και ό,τι και αν έχω, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, το δέκατο το αφήνω στον Κύριο. Θυσίες είναι αυτές. Γιατί η πακοή έχει θυσία. Αλλά είναι μια προσευχή που στηρίζεται μεν στο Λόγο του Θεού, αλλά σώνει όχι το Λόγο του Θεού και το Θεό, τον εαυτό του. Δηλαδή ο μεγάλος κίνδυνος του υπάκου και του υποτεταγμένου ανθρώπου στο Λόγο του Θεού. Να συγκρίνει τον εαυτό του με τους άλλους. Εγώ είμαι πολύ υπάκουος, εσείς δεν είστε. Κάνω όλο το θέλημα του Θεού και το κάνω. Όχι εγώ δηλαδή. Ενώ εσείς δεν το κάνετε. Γι' αυτό πόσο σε ευχαριστώ, Κύριε, που δεν μοιάζω με τους άλλους και είμαι πολύ καλύτερος. Είμαι πιστός, είμαι υπάκουος στο Λόγο Σου, είμαι εκτελεστής του Λόγου Σου. Πόσο καλός είμαι εγώ. Σε ευχαριστώ, Κύριε, γιατί είμαι πάρα πολύ καλός. Σε ευχαριστώ, Κύριε, γιατί είμαι σπουδαίος. Και ακούστε, αδερφοί, τι ωραία που το λέει η Γραφή. Ευχαριστώ, Θεέ,
ότι δεν είμαι καθώς οι λοιποί άνθρωποι που είναι άρπαγες, άδικοι και μοιχοί, αλήθεια, αλλά όποιος συγκρίνει τον εαυτό του με τους άλλους είναι τουλάχιστον ανόητος και δεν είναι ο Θεός ευνοϊκά κείμενος για αυτόν. Μεγάλη παγίδα, αδερφοί αγαπητοί, στο να θεωρούμε ότι είμαστε λίγο καλύτεροι από αυτόν. Με ρωτάει κάποιος, μ' αγαπάς όσο αγαπάω? Και του λέω, εγώ με καμάρι, λίγο πιο πολύ από σένα. Και εκείνη τη στιγμή, ντάγκ, μου ήρθε το κήρυγμα. Μη συγκρίνουμε, καλά αυτό ήταν αστείο βέβαια, έτσι, αλλά μη συγκρίνουμε, αδερφοί, ποτέ τον εαυτό μας με τους άλλους. Γιατί όταν συγκρίνεις, κρίνεις. Και όταν κρίνεις, θα κριθείς. Όταν συγκρίνεις, θα κρίνεις. Και όταν κατακρίνεις, θα κατακριθείς. Και πολλές φορές όταν συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους άλλους, τους καταδικάζουμε κιόλας. Και λέει, καταδικαστείς. Αλλά τι να κάνουμε με τους άλλους? Να προσευχόμαστε. Να τους ευλογήσει ο Θεός πιο πολύ από εμάς. Όλους, όλους. Λίγο πιο πολύ από εμάς. Και πολύ πιο πολύ από εμάς ο Θεός. Και αν θέλουμε να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με κάποιον, μόνο με τον Ιησού Χριστόν τον Κύριο. Μόνο με Αυτόν να σταθούμε. Για κοιτάξτε τώρα πόσο υπάκουος και αυτός που συνεχίζει στην υπακοή και αυτός που συνεχίζει να το ξέβει, δεν ευαρεστεί το Θεό. Λυπάει το Θεό, γιατί το ξέβει και λέει, κοίταξε πόσο μακρύ ο βέλος, ο άλλος στα 10 μέτρα, εγώ στα 100. Κοίταξε πόσο σημαντικός είμαι και πόσο σπουδαίος είμαι. Κοίταξε πόσο με ευλογεί ο Θεός εμένα σε σχέση με τους άλλους. Κοίταξε πόσο πολύ καρπό μου δίνει εμένα ο Θεός σε σχέση με τους άλλους. Είναι πράγματα, αδερφοί αγαπητοί, που την καρδιά μας τη μολύνουνε. Και δεν είναι για όλους, για μας είναι. Μη συγκρίνεις, γιατί κρίνεις, κατακρίνεις και καταδικάζεις. Μη συγκρίνουμε, αδερφοί. Να συνεχίζουμε μόνο. Πώς λέει, τον αγώνα το δικό μου, τον καλόν τον ηγονίστην. Το δρόμο το δικό μου τον ετελείωσα. Την πίστη μου τη διετήρησα γι' αυτό. Τώρα δεν μου μένει τίποτα άλλο παρά ότι είναι Στέφανος. Πόσο απογοητευμένος και λυπημένος θα ήταν ο Φαρισαίος αν γνώριζε την πρωί του τελώνει του αμαρτωλού, αλλά ιδιαίτερα την απάντηση του Θεού, την ανταπόκριση του Θεού. Ο τελώνης πήγε και δεν είπε τίποτα άλλο, αλλά κοίταξε τον εαυτό του και είπε, η λάστη τίμη τον αμαρτωλό, Κύριε. Και δεν είχε τη δύναμη και την παρησία να κοιτάξει στον ουρανό. Κύριε, συγχώρεσέ με, είμαι αμαρτωλός πολύ. Χριστός λέει, οι δυο φύγανε και πήγαν σπίτι τους. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ποιος πήγε δικαιωμένος στο σπίτι του. Ποιον είδε ο Θεός ευάρεστο εις τους οφθαλμούς του. Ποιον θα ευλογήσει ο Θεός. Ποιον θα υψώσει ο Θεός. Αλλά και ποιον θα ταπεινώσει ο Θεός. Ποιον θα υψώσει, ποιον θα ταπεινώσει. Αύριο τι θα κάνει με τον κάθε έναν από εμάς. Ποιον θα υψώσει και ποιον θα ταπεινώσει. Γιατί θα το κάνει. Κύριε μου, συνήσου μας, η λάστη τι μας τους αμαρτωλούς. Γιατί αύριο κάποιον θα υψώσει και κάποιον θα ταπεινώσει. Δεν θέλω να με ταπεινώσει ο Θεός. Θέλω να μου χαρίζει όμως πνεύμα ταπεινού και καρδιά συντετριμένου, να τρέμω στο λόγο Του. Δεν θέλω να μας ταπεινώσει ο Θεός, αδερφοί. Θέλω να μας πλαχνιστεί και να μας ευλογήσει. Αλλά όμως, στον Θεό πώς πλησιάζουμε? Υπάρχει ένα ωραίο εδάφιο στην Παλαιά Διαθήκη.
και θέλω αυτό το εδάφιο να ψήσετε σαν ιδιαίτερο Λόγο Θεού για τον κάθε έναν από εμάς που ακούει το Λόγο του Θεού σήμερα. Πλησίασε τον Θεό ως ένοχος. Να πλησιάζουμε το Θεό σαν ένοχοι ενώπιον Του. Όχι σαν Άγιοι. Θα πλησιάζουμε σαν ένοχοι, μήπως και μας δικαιώσει ο Θεός. Όχι σαν αναμάρτητοι. Όχι σαν υπάκοοι. Όχι σαν ευλογημένοι, όχι σαν καρποφόροι. Όχι σαν ένδοξοι. Αλλά σαν ένοχοι. Αυτό το πλησίασμα ευαρεστεί το Θεό. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτό το πλησίασμα είναι το αληθινό. Γιατί είμαστε ένοχοι. Είμαστε ένοχοι ενώπιον του Αγίου Θεού. Ενώπιον του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. Ενώπιον του Πνεύματος του Αγίου, του Παράκλητου μας. Είμαστε ένοχοι. Και ακόμη είμαστε ένοχοι και ενώπιον των ανθρώπων. Υπάρχει λοιπόν το Πνεύμα. Ο Θεός να σας δώσει να το καταλάβετε, αδερφοί αγαπητοί. Καταλάβουμε. Υπάρχει το Πνεύμα του ανθρώπου που πλησιάζει με υπεροχή. Εγώ δεν είμαι σαν και σένα. Βλέπει με υπεροχή. Ακούει με υπεροχή. Σκέφτεται με υπεροχή. Και υπάρχει και το Πνεύμα του ανθρώπου που βλέπει το σαν ένοχος. Αυτόν που πλησιάζει, βλέπει, ακούει, κρίνει, συγκρίνει, κατακρίνει, θα τον ταπεινώσει αύριο ο Θεός. Αυτόν όμως που σήμερα συντρίβεται η καρδιά του, ταπεινώνεται και λέει: Κύριε, ένοχος θανάτου είμαι, αυτόν αύριο θα τον υψώσει ο Θεός. Αύριο και από αύριο. Και όσο έχει αυτό το πνεύμα του ταπεινού ανθρώπου και την καρδιά του συντετριμένου ανθρώπου με απόφαση υπακοής έως θανάτου, αυτόν θα τον δοξάσει ο Θεός. Ας μην έχουμε βλέπω, αδερφοί. Και μάλιστα μου δείχνει ο Θεός πρόσωπα που με πλησίαζαν κατά καιρούς και τον εαυτό μου πως πλησιάζα καιρούς. Ερχόντουσαν με κρίση. Έβλεπα τον αδερφό τον τάδε, ερχότανε με κρίση. Δεν τα λες καλά, δεν τα κάνετε καλά, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και έλεγε ο Θεός, θα τον ταπεινώσω αυτό. Ερχότανε άλλοι αδερφοί, άλλος αδερφός. Μα ούτε ένας από εμάς δεν βρέθηκε να πλησιάσει το Θεό σαν ένοχος, ούτε ένας. Ούτε ένας. Και συντρίφθηκε η καρδιά μου. Λέω, μα τόσο άθλοι και τυποτένοι είμαστε. Ούτε. Αδερφοί, σήμερα όλοι μας να γίνουμε, σας παρακαλώ. Να γίνουμε σαν αυτά την τέταρτη προσευχή. Σήμερα μας παρουσίασε τέσσερις προσευχές ο Θεός. Της χείρας. Του τελώνη. Και τώρα του τυφλού, ο οποίος ξέρει ότι δεν βλέπει. Όλοι οι άλλοι ξέρουν ότι βλέπει, ότι βλέπουνε. Αυτός ξέρει ότι δεν βλέπει και δεν βλέπει. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε, δεν ήρθα για αυτούς που βλέπουνε, αλλά για αυτούς που δεν βλέπουνε να τους ανοίξω τα μάτια. Και όταν άκουσε να περνάει, γιατί περνάει ο Χριστός, άρχισε να φωνάζει με επίγνωση ότι είναι ο Υιός του Δαβίδ. Ιε του Δαβίδ, ελέησόν με. Δεν είναι εύκολο να επιμένεις που κάμεις την προσευχή, γιατί ήρθαν οι άλλοι. Σώπα, σώπα του λένε, μην τον ενοχλείς. Σώπα, σώπα. Ελέησέ με. Να το πνεύμα του ταπεινού και η καρδιά του στεν. Δεν έβλεπα, δεν βλέπω.
Τι ωραία είναι. Σε ρωτάει ο Θεός, βλέπεις καλά? Έβλεπες καλά? Θέλεις να δεις καλά? Νομίζεις ότι έβλεπες καλά και έχεις και υπεροχή και έλεγες και έτσι και έλεγες και αλλιώς και σύνο και θύμωνες και σήκωνες και τα χέρια σου, Κύριε Θεέ μου, θα το μεσεις βέβαια. Αν όμως σήμερα όλοι μας φωνάξουμε «Ιε του Δαβίδ ελέησον με, δεν βλέπω», θα έρθουν οι φωνές εσείς. Σώπα, σώπα. Αυτός όμως πιο πολύ επέμενε. Πιο πολύ να επιμείνουμε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ στον Χριστό. Πιο πολύ να επιμείνουμε. Ελέησέ με. Ιε του Δαβίδ, ελέησέ με. Και σταμάτησε το Χριστό. Και τον φώναξε και τον ρώτησε, τι θέλεις να σου κάνω? Σε κάλλον δεν είπε τι θέλεις να σου κάνω. Μόνο σε αυτόν που με ταπείνωση, χωρίς να κρίνει, χωρίς να κατακρίνει, χωρίς να νομίζει, χωρίς να πιστεύει, χωρίς να θεωρεί, μα ούτε ένας, μόνο αυτός. Και του λέει, τι θες να σου κάνω? Και αυτός του είπε, Κύριε, βοήθα με να αναβλέψω. Βοήθησέ με να βλέπω καλά. Δώσε μου όραση Θεού. Είσαι με Χριστέ μου, σε παρακαλώ, γιατί είναι σκληρό, αδερφοί, να σε ταπεινώσει ο Θεός. Είναι επώδυνο. Δεν σημαίνει ότι δεν μας αγαπάει όταν μας ταπεινώνει, αλλά σημαίνει ότι πρέπει να μας διορθώσει, επειδή μας αγαπάει, γι' αυτό μας ταπεινώνει. Ελέησέ με, τι θέλεις να σου κάνω? Θέλω, αδερφοί αγαπητοί, σε όλους μας ο Χριστός να ρωτήσει, τι θέλεις να σου κάνω? Και αυτός είπε, Κύριε, να αναβλέψω. Και ο Κύριος είπε προς αυτόν, μέσα σε μια στιγμή, σήμερα να φύγουμε όλοι έχοντες όραση Θεού. Χριστέ μου, σε παρακαλώ, κάνει καθένας για τον εαυτό του να το ζητήσουμε. Κάνε με, Κύριε, να έχω όραση Θεού. Ανάβλεψον, η πίστη σου σε έσωσε. Και πάλι ανέβλεψε σε μια στιγμή. Και όταν ανέβλεψε, ακολουθούσε αυτόν και τον δόξαζε. Προσέξτε αδερφοί, όσο δεν έβλεπε δεν μπορούσε να τον ακολουθήσει, αλλά ούτε και να τον δοξάζει πραγματικά. Μόλις ανέβλεψε, τότε έγινε ικανός να ακολουθεί τον Χριστό και να δοξάζει τον Θεό. Να το ξαναπώ σας παρακαλώ, όσο δεν έβλεπε δεν μπορούσε να ακολουθεί τον Χριστό ούτε να τον δοξάζει το Θεό. Όταν όμως πραγματικά ανέβλεψε, τότε μπορούσε, μότε μπορούσε να ακολουθεί το Χριστό και να τον δοξάζει. Μόνο αν μετανοήσουμε, καταδικάσουμε τη χαμένη μας όραση και ζητήσουμε από τον Χριστό να αναβλέψουμε και μας δώσει την όραση τη δική Του, τότε πραγματικά θα ακολουθούμε τον Χριστό και να τον δοξάζουμε. Τότε μόνο. Όποιος θέλει να έρθει πίσω μου, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ταπεινωθεί. Ας αποδεχθεί το σταυρό του και τότε θα μπορεί να με ακολουθεί. Και όλος ο λαός, βλέποντας, δόξαζε το Θεό. Αμήν. Βοήθησε.